Γιατρέ, μια μεγάλη μέρα σήμερα για την ιατρική, για εσάς, για όλους τους γιατρούς που θα έρθουν εδώ και από ό,τι μας είπατε πρόκειται για πάνω από 200 άτομα, έτσι, που θα έρθουν εδώ για να παρακολουθήσουν ένα τριήμερο συνέδριο που έχει σχέση με όλες τις νεότερες εξελίξεις που έχουμε πλέον στον τομέα αυτών που ασχολείστε. Τι ακριβώς περιμένουμε, τι ακριβώς είναι αυτό το καινούργιο που έρχεται, γιατί από ό,τι καταλάβαμε πρόκειται για πολύ μεγάλο βήμα της ιατρικής επιστήμης και της έρευνας. Ναι. Όπως το είπατε, πραγματικά θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, θέλω να πιστεύω, τριήμερο, ένα συνεδριακό τριήμερο, στο οποίο θα αναφερθούν όλες οι νεότερες εξελίξεις στα μεταβολικά, όπως λέμε, νοσήματα. Δηλαδή, διαβήτης, παχυσαρκία, υπέρταση, μεταβολικό σύνδρομο, υπερλιπιδημία. Αυτά είναι τα βασικά μεταβολικά νοσήματα. Σε όλα αυτά έχουμε λοιπόν πολλές εξελίξεις. Και ιδιαίτερα στην κορονίδα των μεταβολικών νοσημάτων, που είναι ο διαβήτης. Και αυτές τις εξελίξεις θα προσπαθήσουμε εδώ να τις συζητήσουμε με τους συναδέλφους. Εξελίξεις που αφορούν κυρίως τις εβδομαδιαίες αγωγές. Ξέρετε, τώρα έχει μετατοπιστεί λίγο η έρευνα και η αντιμετώπιση του διαβήτη σε αγωγές που να μπορούν να έχουν μάκρος χρόνος στη δράση τους και έτσι να μην χρειάζεται το άτομο με διαβήτη να παίρνει 3, 4, 5, 6, 7 χάπια την ημέρα. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι λεγόμενες νέες εβδομαδιαίες αγωγές και η πιο σύγχρονη από αυτές είναι η Semaglutide, που αυτήν θα παρουσιάσουμε κυρίως, η οποία από μηνός κυκλοφορεί στον τόπο μας. Και αυτή η Semaglutide έχει πολύ καλά αποτελέσματα και στην βελτίωση του ζαχάρου, δηλαδή μειώνει την γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, που είναι μια εξέταση που αποτιμάει τη ρύθμιση του ζαχάρου πάρα πολύ σημαντικά, σχεδόν 2% τη μειώνει, και μειώνει και το σωματικό βάρος στους παχύσαρκους διαβητικούς, σχεδόν 6 κιλά. Λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή η εβδομαδιαίοι αγωνιστές GLP-1, όπως λέμε, και συγκεκριμένα η Semaglutide. Επίσης, υπάρχουν πολλά νέα δεδομένα για νέα φάρμακα τα οποία μειώνουν σημαντικά το υπερβάλλον βάρος, το υπερβάλλον σωματικό βάρος. Τέτοια φάρμακα είναι οι διπλοί αγωνιστές, όπως λέμε. Αγωνιστές GLP-1 και GIP. Δεν κυκλοφορούν ακόμα στον τόπο μας. Στο εξωτερικό υπάρχουν πολλές μελέτες πάνω σε αυτούς τους διπλούς αγωνιστές, που και το ζάχαρο βελτιώνουν, αλλά κυρίως μειώνουν ακόμα και 15% το σωματικό βάρος με τη χορήγηση αυτών των διπλών αγωνιστών. Και αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε για την ουσία που είπαμε πριν, τη Semaglutide, που είπατε ότι εδώ και ένα μήνα κυκλοφορεί. Κυκλοφορεί ως αυτόνομο φάρμακο, ως αυτόνομο ή ως ουσία φάρμακο, που μπορεί να μπει σε πολλά φάρμακα, αν θέλετε. Ως αυτόνομο φάρμακο. Και συνταγογραφείται κανονικά. Και με τον ΕΟΠΗ, και αυτά είναι στο πρωτόκολλο του διαβήτη. Δεν υπάρχει θέμα. Είναι πάντως μια πολύ καλή, σημαντική εξέλιξη. Και θα ήθελα να ρωτήσω επίσης, όλες αυτές οι νέες ανακαλύψεις, θα λέγαμε, τα ευχάριστα αυτά νέα, προέρχονται από το εξωτερικό? Υπάρχει συμμετοχή και έρευνα στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, ένα φάρμακο για να κυκλοφορήσει μεσολαβούν πριν οι μελέτες φάσης 1, φάσης 2, φάσης 3. Οι μελέτες φάσης 3 είναι οι πιο σημαντικές μελέτες, όπου είναι σε πολύ μεγάλο πληθυσμό, όπου βλέπουμε τα προβλήματα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Σε αυτές τις μεγάλες μελέτες φάσης 3 πάντα συμμετέχουν και κέντρα από την Ελλάδα. Είναι παγκόσμιες μελέτες που μετέχουν και από την Ελλάδα. Πόσο εύκολο είναι ή στην πράξη, πώς ακριβώς λειτουργεί, πώς λειτουργούν οι γιατροί, τι χρόνος χρειάζεται για να αντιληφθούν όλες αυτές τις εξελίξεις και να τις βάλουν μέσα στην πρακτική που ακολουθούν με τους ασθενείς τους? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι οι γιατροί στον τόπο μας είναι πολύ εξυγχρονισμένοι και πολύ φιλομαθείς σε αυτό το τομέα και ιδίως τα μεταβολικά νοσήματα. Ξέρετε, αυτά τα μεταβολικά νοσήματα είναι της μόδας νοσήματα και τα πιο συχνά νοσήματα. Χαρακτηριστικά το 15% των Ελλήνων έχουν διαβήτη. Το είδατε πριν που το δείξαμε. Το 35% έχει υπέρταση, το 30% έχει μεταβολικό σύνδρομο. Δηλαδή, μιλάμε ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων έχει ένα μεταβολικό νόσημα. Οπότε και οι γιατροί προσπαθούν για να είναι συνεπείς στην κλινική πράξη απέναντι στους ασθενείς τους, προσπαθούν και ενημερώνονται. Και εδώ στην Ελλάδα έχουμε την ευτυχία ότι έχουμε αρκετές επιστημονικές εταιρείες, που όλες οι επιστημονικές εταιρείες κάνουν πολύ καλό έργο εκπαιδευτικό. Όπως και η δικιά μας εταιρεία, το επομένο. Επειδή πολλοί από αυτούς που μας ακούν δεν έχουν γνώσεις ιατρικής και κάποια πράγματα τους φαίνονται ίσως πάρα πολύ δύσκολα να τα αντιληφθούν. Η ουσία είναι, το γεγονός είναι ότι έχουμε εξελίξεις. Ακριβώς. Σε όλους αυτούς που, όπως είπαμε, είναι το μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού παγκοσμίως, θα έλεγα, της ανθρωπότητος. Ένας που θα πάει στο γιατρό του, στον παθολόγο, στον καρδιολόγο, ίσως στον διαβητολόγο, τι πρέπει να του πει, δώσ' μου
σε μαγλουτίδι. Ποια είναι η ερώτηση που θα πρέπει να κάνει στο γιατρό του για να του πει δοκίμασε και αυτές τα καινούργιες. Όχι, θα πει στο γιατρό του, γιατρέ, ακούμε τώρα τελευταία ότι υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες νέες εξελίξεις στην αντιμετώπιση παραδείγματος χάρη του διαβήτη. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες κατηγορίες που αναφέραμε και πριν. Οι αγωνιστές GLP-1 και οι αναστολής SGLT2. Στη δικιά μου περίπτωση, πώς βλέπετε, γιατρέ, θα μπορούσαν αυτές οι αγωγές να ενταχθούν στο συνολικό έτσι, φαρμακευτικό πλαίσιο που μου έχετε προσδιορίσει? Πολύ όμορφα, ευγενικά και σε μια συνεργατική βάση. Ο Στεκόπουλος δεν το ξέρει, μια φετηρία για να το μάθει. Αν και το έχω μάθει περισσότερο. Σας λέω τώρα και οι 200 που θα έρθουν εδώ, και όχι μόνο 200 που θα έχουμε εδώ, ήδη έχω ενημερωθεί ότι διαδικτυακά θα μας παρακολουθήσουν πάνω από 700 άτομα. Οπότε μιλάμε σχεδόν 1000 γιατροί. Θα ενημερωθούν για τα πάντα αυτά. Μάλιστα. Και δεν γίνεται μόνο το δικό μας συνέδριο, γίνεται και πολλά άλλα που λέγονται τα ίδια πράγματα. Και επειδή έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια να παρακολουθούμε αυτή τη γεωμετρική, θα λέγαμε, αύξηση των γνώσεων γύρω από την τεχνολογία, την επιστήμη, πιστεύετε ότι όλη αυτή η εξέλιξη, η τελευταία εξέλιξη, είναι κάτι το οποίο αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια? Βεβαίως. Πρέπει να περιμένουμε. Η τεχνολογία, η σημερινή τεχνολογία στην ιατρική, έχει βρει το αντικείμενό της στον χώρο του διαβήτη. Ξέρετε τι θαυμαστά πράγματα γίνονται στο διαβήτη τύπου 1, γι' αυτό δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε. Ο διαβήτης τύπου 1 έχει να κάνει με την ινσουλίνη, τη χορήγηση της ινσουλίνης, με τις αντλίες, με τα συστήματα CGM, δηλαδή μπορεί το άτομο με διαβήτη, που έχει διαβήτη τύπου 1, να βάλει μια μικρή συσκευούλα, δεν είναι τίποτα, σαν ένα διεύρο είναι, να τη βάλει πάνω στο μπράτσο του, με μια πολύ μικρή βελονίτσα, σαν την βελονίτσα της ινσουλίνης. Και στο κινητό του να βάλει μια εφαρμογή και κάθε στιγμή να βλέπει τη ζαχαρόγη. Χωρίς να τσιμπάει το δάχτυλό του καμία στιγμή της ημέρας. Κάθε στιγμή όμως να βλέπει τη ζαχαρόγη με την εφαρμογή που θα έχει βάλει στο κινητό. Ή αν έχει αντλία, να τροφοδοτεί αυτός ο αισθητήρας γλυκόζης, όπως λέμε, την αντλία κάθε στιγμή, και η ίδια αντλία από μόνη της να χορηγεί την ινσουλίνη που πρέπει. Αυτό είναι η εφαρμογή της υψηλής τεχνολογίας στην ιατρική. Μάλιστα την πρώτη μέρα έχουμε διάλεξη έναρξης και σας καλώ, αν θα μπορέσετε να έρθετε να την παρακολουθήσετε, σήμερα το βράδυ έχουμε διάλεξη έναρξης που είναι η τεχνητή νοημοσύνη στην ιατρική και πιο συγκεκριμένα στο διαβήτη. Μάλιστα. Πολύ... Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ευχάριστα και παρήγορα όλα αυτά που μας είπατε. Να ελπίσουμε ότι του χρόνου στο 5ο συνέδριο, διότι αυτό μιλάμε για το 4ο συνέδριο που κάνετε, το 5ο συνέδριο να είμαστε πάλι το ίδιο ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι από όλα αυτά που θα ακούσουμε. Ευχαριστώ και εγώ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Πάλι.